Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτή την υπέροχη ζακέτα. Είναι εξάγωνη, πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας, είναι ιδανική και για αρχάριες. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, που γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις, είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω σε όλα τα κανάλια σιγά σιγά με υπότιτλους. Και κάτι ακόμα. Δίπλα, σε κάποιο σημείο υπάρχει ένα γρανάζι το οποίο λέει πλήρη οθόνη. Όταν το ανοίξετε και πατήσετε πάνω, βλέπετε καλύτερα το βίντεο. Πάμε να το αρχίσουμε. Κορίτσα, αυτό εδώ είναι το δείγμα για τη ζακέτα την οκτάγωνη. Θα κάνω άλλο ένα, θα σας δώσω και τα μεγέθη κάτω στο βίντεο, δηλαδή πώς θα μετρήσετε το χέρι και το μισό μήκος από το λαιμό μέχρι και τη μέση, αν θέλετε πιο μακριά. Τώρα, όταν είναι οκτάγωνο, τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε τις δύο γωνίες, δηλαδή αυτή τη γωνία για να την κάνω γάμα θα την πάω ακριβώς εδώ απέναντι στην ίδια μου ευθεία. Εδώ, στην ίδια ευθεία. Και έτοιμη, έτσι είναι η μισή ζακέτα. Τώρα, πάω να σας δείξω πώς θα υπολογίσετε περίπου, ανάλογα το σωματότυπο της καθεμιάς σας, το μέγεθος. Πριν αρχίσουμε να σας δείχνω μέσα πώς γίνεται. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι αυτό εδώ είναι το σώμα μας και αυτά τα χέρια μας. Στη συγκεκριμένη ζακέτα που φτιάχνουμε μετράμε ακριβώς αυτό το κομμάτι, τη μέση. Δηλαδή, σαν να κάνουμε είναι γάμα. Φυσικά το μανίκι θα βγει λίγο φαρδί. Αν δεν θέλετε να βγει φαρδί, το σταματάτε από τη μία μεριά και δεν το πλέχετε. Ας υποθέσουμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι στα 60 εκατοστά. Που σημαίνει ότι εμείς εδώ θα πλέξουμε 30 εκατοστά από τη μία μεριά και 30 εκατοστά θα πλέξω από την άλλη. Και το μανίκι είναι περίπου στα 50 εκατοστά. Πάμε να αρχίσουμε να σας δείχνω το σχέδιο. Εγώ έχω πάρει βαμβακερό νήμα και ένα βελονάκι τριάρι για να το φτιάξω. Εσείς θα ακολουθήσετε τις οδηγίες του νήματος που θα χρησιμοποιήσετε. Θα πάρετε την κλωστή σας γύρω από το δαχτυλό σας έναν κύκλο, ένα μαγικό κύκλο. Θα τον βγάλετε, θα βάλετε μέσα στο βελονάκι, θα τραβήξετε την κλωστή σας και στη συνέχεια θα πάω να κάνετε αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο, θα τραβήξω. Θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω και κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω και κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή, ξαναμπαίνω μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω την κλωστή μου και συνεχίζω να κάνω ποδαράκια. Δύο, μέχρι να έχω έξι κουτάκια, έξι τρυπίτσες. Μία, δύο έχω στην ώρα. Παίρνω δύο, κάνω δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή μέσα στο μαγικό μου κύκλο, δύο ποδαράκια, ένα και άλλο ένα, δύο. Συνεχίζουμε, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή μέσα στο μαγικό μου κύκλο, πάλι δύο ποδαράκια, ένα και άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Έχουμε κάνει δηλαδή στην ώρα 1, 2, 3, 4, 5. Έχω κάνει 1, 2, 3, 4 τρυπίτσες. 1, 2 αλυσίδες. Παίρνω κλωστή μέσα στο μαγικό μου κύκλο, 2 ποδαράκια. 1 και άλλο 1, 2. Άρα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5.
Έχουμε 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5 τρυπίτσες. Τραβάω να κλείσω το μαγικό μου κύκλο καλά και κάνω μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις τρεις μου θηλιές με μισό ποδαράκι. Άρα, κλείσαμε τη σειρά μας. Αν δεν θέλετε να το κλείσετε έτσι, μπορείτε να το κλείσετε και διαφορετικά, κάνοντας πάλι τις δύο αλυσίδες και πατάτε πάνω ακριβώς εδώ στο ποδαράκι, τραβάτε και κλείνετε. Όποιος τρόπος σας βολεύει, αλλά θα πάμε με αυτόν τον τρόπο καλύτερα τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα τραβάω την κλωστή μου γιατί θέλω να κάνω παφ. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, τραβάω, παίρνω κλωστή. Περνάω να κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή να ασφαλίσω και να κάνω και άλλη μία αλυσίδα. Θα πάρω κλωστή τώρα. Στο βελονάκι μου και θα πάω εδώ ακριβώς επάνω στο άλλο ποδαράκι, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω δύο, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω, θα κάνω πάλι παφ. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω κλωστή να κλείσω τις άλλες μου δύο. Στη συνέχεια θα κάνω μία, δύο αλυσίδες, ώστε να πάρω κλωστή να μπω εδώ μέσα στη τρυπίτσα και να κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή, πατάω επάνω στο ποδαράκι να κάνω παφ. Μία, δύο και άλλη μία, τρεις. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο. Μία, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, το έκανα τρεις φορές. Παίρνω κλωστή τώρα, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί και παίρνω κλωστή να κλείσω τις άλλες μου δύο. Ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά. Τελείωσα, θα πάω να κάνω μία, δύο αλυσίδες και θα πάω εδώ επάνω στο παφ μου. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω από την άλλη μου θηλιά τώρα να κλείσω με βουβό. Και τώρα πάλι θα τραβήξω, θα περάσω δίπλα καλύτερα, θα βάλω το βελονάκι μου και να κλείσω πάλι με βουβό ώστε να με βολεύει καλύτερα. Πάμε να κάνουμε πάλι παφ. Μία, δύο, παίρνω κλωστή ξανά μέσα, τρία, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, μία, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα μπω, θα τραβήξω και θα κάνω πάλι παφ. Μία, δύο και άλλο ένα, τρία. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί και μετά τις άλλες μου δύο θηλίτσες. Μετά μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και πάω να κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο άλλο μου ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω και θα κάνω και εκεί ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Τώρα, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή μέσα εδώ στην τρυπίτσα, παφ, μία, δύο, τρεις. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, το ίδιο. Μία, δύο και άλλη μία, τρία. Τις φορές, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο. Βλέπετε, ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μου. Λοιπόν, τελείωσα. 1-2 στην τρίτη μου αλυσίδα. Εδώ ψηλά στο παφ θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, περάσω την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό, θα μπω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό, ψηλά η θηλιά μου, παίρνω κλωστή και μπαίνω μέσα στην τρυπίτσα και κάνω παφ. Μία, δύο, τρεις φορές. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή, κλείνω τη θηλιά, την ασφαλίζω και κάνω άλλη μία αλυσίδα. Παίρνω κλωστή, μπαίνω στην ίδια τρυπίτσα, κάνω παφ. Μία, μπαίνω στην τρυπίτσα, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, μπαίνω στην τρυπίτσα, τραβάω,
Τρεις φορές. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο. Στη συνέχεια, μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, μπαίνω εδώ που έχω τις αλυσίδες μου και κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Μία, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή, αφήνω ένα, δύο ποδαράκια, πάω στο τρίτο. Βάζω το βελονάκι μου τραβά και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, αφήνω ένα, δύο ποδαράκια εδώ στο τρίτο, εδώ στην τρυπίτσα. Κάνω δύο ποδαράκια, ένα και άλλο ένα, δύο. Στη συνέχεια, μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και κάνω πάφο. Τρεις φορές, μία, δύο, τρεις. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή, κλείνω τις άλλες μου δύο. Δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα παφ. Ένα, δύο, τρία. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, εδώ μέσα στην τρυπίτσα, δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, αφήνω ένα, δύο ποδαράκια, πάω εδώ. Και με λίγα λόγια κάνουμε επανάληψη. Ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι εδώ που σας δείχνω με το δάχτυλό μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά. Λοιπόν, έχω κάνει δύο αλυσίδες, θα πάω εδώ στην κορφή, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω πέρα στην άλλη μου, για να κλείσω με βό, θα μπω εδώ μέσα, στρυπίτσα, τραβάμε, παίρναμε ξανά να κλείσουμε με βό, τραβάμε πάνω για να αρχίσουμε να κάνουμε παφ. Τρεις φορές θα μπούμε. Παίρνω κλωστή, μπαίνω, τραβάω την κλωστή μου, τη φέρνω στο ίδιο ύψος, παίρνω κλωστή, ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω στο ίδιο ύψος, παίρνω κλωστή, ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω στο ίδιο ύψος, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί και κάνω και δύο αλυσίδες. Στη συνέχεια πάμε στο ίδιο σημείο να ξανακάνουμε παφ. Μία, δύο, τρεις φορές, το ίδιο κάναμε. Παίρνουμε κλωστή, κλείνουμε όλες τις θηλιές μαζί και τις άλλες δύο. Τώρα θα νομίζετε ότι σας καμπουριάζει και ότι μαζεύει. Είναι λάθος, μην το νομίζετε αυτό. Αυτό θέλουμε να κάνει. Γιατί όταν βάλουμε αυτή εδώ τη μεριά απέναντι εδώ, στην ίδια ευθεία, θα δείτε ότι πάλι μου κάνει γάμα, βλέπετε. Άρα δεν έχω θέμα. Συνεχίζω τώρα να κάνω τι. Δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή και μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Παίρνω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι. Τι κάνουμε τώρα, μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή και πατάω επάνω στο ποδαράκι και κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, πατάω επάνω στο ποδαράκι και κάνω δύο ποδαράκια, ένα και ένα στο διπλανό δύο. Θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, πάμε να κάνουμε παφ. Ένα, δύο, τρία. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες δύο. Μία, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο, το ίδιο. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες δύο. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μου. Λοιπόν, έκανα τις δύο αλυσίδες, θα μπω, πάω στην κορφή, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω πέρα από την άλλη μου θηλιά, κλείσω με βό, θα μπω μέσα στη τρύπη, θα τραβάω, παίρνω από την άλλη μου θηλιά, κλείνω με βό. Πάλι παφ, μία, δύο, τρεις φορές. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και θα πάρω κλειστή να ασφαλίσω και θα κάνω άλλη μία αλυσίδα. Στην ουσία, αυτή που κλείνω είναι αλυσίδα και κάνω άλλη μία. Παίρνω κλειστή μέσα στην τρυπίτσα μου, παφ, μία, δύο, τρεις φορές. Θα πάρω κλειστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω κλειστή τις άλλες μου δύο. Μία, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλειστή και μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο αλυσίδες. Οι δύο αλυσίδες είναι ότι θα αφαιρέσω ένα-δύο ποδαράκια, θα πάω ακριβώς εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή επάνω στο ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, απέναντι πέρασα, να κάνω ένα και άλλο ένα, δύο ποδαράκια.
μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, αφήνω ένα, δύο ποδαράκια και μπαίνω εδώ στο κενό μου και κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο, ένα, δύο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, εδώ και κάνω παφ. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο θα μπω και θα κάνω πάλι παφ. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί και τις άλλες μου δύο. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Λοιπόν, έχω κάνει τις δύο αλυσίδες, ένα-δύο είπαμε, στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου τραβάω, κλείνω. Να ξέρετε ότι οι σειρές οι επαναλαμβανόμενες είναι η πέμπτη και η έκτη. Πάω να κάνω ό,τι έκανα στην πέμπτη. Πρώτα όμως θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα περάσω την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με εγώ, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω πάφο. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές και θα κάνω και δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο τρεις φορές. Μία, δύο και άλλη μία, τρεις. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο. Μία, δύο αλυσίδες. Τι έκανα στην πέμπτη μου σειρά? Πήρα κλωστή και έκανα δύο ποδαράκια μέσα στην τρυπίτσα, εδώ που φαίνεται το τετράγωνο, και τα άλλα δύο ποδαράκια τα έκανα επάνω στο ποδαράκι, που σημαίνει ότι θα πάω πάνω στο ποδαράκι και θα κάνω ένα και άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Συνολικά θα έχω τέσσερα τα ποδαράκια μου. Στη συνέχεια, μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ επάνω στο ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή επάνω στο ποδαράκι. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή απέναντι πάνω στο ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή απέναντι εδώ πάνω στο ποδαράκι θα πατήσω. Θα κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Θα πάρω κλωστή και εδώ στην τρυπίτσα δύο ποδαράκια στη γωνία μου. Ώστε μετά να κάνω μία, δύο αλυσίδες, να πάρω κλωστή να μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και να κάνω παφ. Μία, δύο και άλλη μία φορά τρεις. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες μου δύο. Μία, δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή εδώ ξανά. Πάλι παφ. Μία, δύο και άλλη μία τρεις. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες δύο. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα. Θα πάω εδώ στην κορφή, θα βάλω πάλι μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω να περάσω την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βό. Μέσα στην τρυπίτσα τραβάω, περνάω από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βό. Είπαμε, επαναλαμβάνουμε την πέμπτη και την έκτη μας σειρά. Πάω να κάνω άλλη μία σειρά για την ζακέτα, για να την ράψουμε και σιγά σιγά να την ολοκληρώνουμε. Τραβάω την κλωστή μου και πάω να κάνω παφ. Εσείς φυσικά θα φτάσετε τη ζακέτα εκεί στο ύψος το οποίο θέλετε εσείς ανάλογα με το σωματότυπο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο, παφ πάλι. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί, παίρνω κλωστή τις άλλες δύο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο αλυσίδες, αφήνω ένα, δύο ποδαράκια, πάω εδώ. Στο τρίτο βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι στο ίδιο σημείο. Θα ξαναμπω δίπλα δηλαδή και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, τραβάμε και κάνω ποδαράκι. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή και κάνω το ποδαράκι. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο, παίρνω κλωστή εδώ. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο αλυσίδες εδώ επάνω στο ποδαράκι, δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Με λίγα λόγια επαναλαμβάνουμε αυτές τις δύο σειρές. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ μέσα, θα κάνω παφ. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί και άλλες δύο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο. Είναι η τελευταία σειρά που πάω και πάω να την τελειώσω. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί και τις άλλες δύο. Πάω να τελειώσω τη σειρά μου
ώστε να ενώσουμε και να σας δείξω πώς θα ενώσετε και να γίνει ζακέτα. Λοιπόν, έχω κάνει 2 αλυσίδες και θα πάω εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου στην κορφή, θα τραβήξω, θα περάσω να κλείσω με βουβό, θα μπω μέσα στη τρυπίτσα, τραβάω, περνάω, κλείνω με βουβό. Και κόβω μακριά την κλωστή μου, γιατί θα τη χρειαστώ να κάνω τα ραψίματά μου. Τώρα, όπως τελείωσα, μέλημά μου είναι να πάω να ασφαλίσω την αποκάτω μου θηλιά, αυτή εδώ, να την περάσω μέσα, να τραβήξω. Αν δεν μπορείτε με το βελονάκι, θα χρειαστεί να το κάνετε 2 ή 3 φορές για να είναι ασφαλής. Διαφορετικά, περνάμε γύρω-γύρω με τη βελόνα και ο λόγος που το κάνουμε είναι, είπαμε, όταν έχει μαγικό κύκλο δεν θέλουμε να ξυλωθεί το πλεχτό μας. Τώρα, όπως είμαστε έτσι και έχουμε τελειώσει τη μία γωνία, αυτήν εδώ, την πάμε απέναντι, στην ίδια ευθεία, ώστε να σχηματιστεί γάμα. Βλέπετε που σχηματίστηκε το γάμα μου. Τώρα, παίρνω και την άλλη μεριά, ακριβώς αυτή εδώ, και τη βάζω δίπλα. Και εδώ, εδώ πέρα που έχω τελειώσει, εδώ ακριβώς, τι κάνω. Πάω σιγά σιγά να ράψω από τη μία μεριά και να το φτάσω το πάνω. Δηλαδή πάμε και ράβουμε από αυτή τη μεριά. Από τη μία μεριά απέναντι εδώ. Απέναντι από τη μία μεριά θα περνάτε ακριβώς εδώ απέναντι. Και θα αρχίσετε σιγά σιγά να ράβετε. Πάω να ράψω εγώ μέχρι επάνω για να το δείτε ολοκληρωμένο. Λοιπόν, κορίτσα, έραψα τη ζακέτα. Είναι ακριβώς εδώ, στη μέση. Και έχω ράψει και το μισό μανίκι. Εσείς θα πάτε να ράψετε από τον ώμο το μανίκι μέχρι κάτω, δεν το ράβω εγώ καθόλου, για να την ολοκληρώσετε και στο τέλος θα πάνετε και θα βάλετε περιμετρικά εδώ γύρω γύρω 3 με 4 σειρές άριχτα. Αυτό είναι το σχέδιό μας, ελπίζω να σας άρεσε, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας!